franchise είναι όταν νοικιάζουμε τη φίρμα ενός γνωστού καταστήματος. Π.χ. Goodies, Everest, τα Nanou και άλλα πολλά. Στο δρόμο είσαι. Αυτή είναι η ερμηνεία. Πάμε λίγο να δούμε τελικά τι σημαίνει franchise και τι γίνεται. Λοιπόν, franchise είναι μία μέθοδος για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, κατά την οποία η επιχείρηση του δικαιούχου ενσωματώνεται στο σύστημα διανομής και υποστήριξης του δικαιοπαρόχου. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην ΕΛΕΡ. Αποφασίζουμε να ανοίξουμε ένα κωδικό και μπαίνουμε μέσα σε μία επιχείρηση που είναι 36 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Τα ωφέλη ποια είναι. Πρόκειται για μία ήδη γνωστή επωνυμία. Ο λήπτης δέχεται μακροχρόνια επιχειρηματική υποστήριξη, παρέχεται διαρκής υποστήριξη marketing, ο δικαιούχος έχει ανάπτυξη της υπηρεσίας προϊόντα που παρέχεται επί σειρά ετών, δαπανώντας αρκετούς οικονομικούς πόρους. Αυτά μας άδειξε τώρα και η Μαρία. Επιπλέον κάνει συνεχείς έρευνες και προσπάθειες αναβάθμισης προϊόντος και της υπηρεσίας. Έτσι ο λήπτης δεν χρειάζεται να καλύψει τον τροχό. Αυτό σημαίνει franchise. Πάμε τώρα σε αυτό που είπε ο Χρήστος. Τι γίνεται έξω στην αγορά? Εδώ είναι έτσι κάποια franchise που είναι έτσι που μας έρχεται στο μυαλό. Του Veneti, αυτά τα ποσά τα πήρα από τα site τα επίσημα που έχουν επιχειρήσει αυτές. Του Veneti είναι 250 χιλιάρικα. Τα Beat είναι 130 χιλιάδες. Τα Coffee Island περίπου στα 50. Και εδώ ξεκινάει από 100 ευρώ. Είναι πολύ οξύμορο να καταλάβει κάποιος ότι έχει στα χέρια του μία έξυπνη επιχείρηση. Εγώ έτσι το λέω, smart franchise. Ποιες ήταν οι επιχειρήσεις που είχα? Εδώ σας έχω βάλει τα κεφάλαια που έδινα, γιατί εγώ είχα μάθει μία επιχείρηση, είναι αυτό που είπε ο Χρήστος. Θέλει κεφάλαιο, θέλει χώρο, θέλει προϊόν. Και πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ και να ξεκινήσεις αλλά και να τις συντηρήσεις. Ενώ η πέμπτη μου επιχείρηση ξεκίνησε ακριβώς 159 ευρώ και μου μίλησε ο υπάλληλος που είχα στο μαγαζί το πρώτο, να είναι καλά ο Νίκος ο Σινιωράκης, και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι εγώ μπορώ να κάνω μια τέτοια επιχείρηση με κάτι αρωματάκια που μου ήρθανε, ένα low ever box τότε έτσι ήτανε. Η απορία μου ήταν ακριβώς πώς πληρώνεται, εφόσον εγώ θα αγόραζα κατευθείαν από το εργοστάσιο τα προϊόντα, δεν θα αλλάζαμε λεφτά με κανέναν. Μου λέει ότι μπορεί να έχεις χονδρική λιανική, άρα αυτό σημαίνει επιχείρηση, και επειδή αγοράσεις ένα από εργοστάσιο, η χονδρική φτάνει μέχρι και 61%. Δηλαδή το 40% είναι μόνιμα και βάσει τζίρου που δημιουργούμε κάθε μήνα έχουμε επιπλέον εκτόσεις. Μου λέω δηλαδή, αν ας πούμε ένα προϊόν κάνω την πώλησή του, δεν θα το πάρω από σένα. Μου λέει όχι, από την εταιρεία. Ωραία. Και του λέω εσύ γιατί, πώς πληρώνεσαι, γιατί το κάνεις. Α, θα σας πω λίγο τη χονδρική τι σημαίνει, γιατί πολλοί λέμε χονδρική και νομίζουμε ότι είναι πολύ απλό, γιατί απλόχερα μας το δίνει η ΕΛΕΡ. Η χονδρική πώληση αναφέρεται στην πώληση αγαθών σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, αν προσέξατε, είχα μια επιχείρηση με αθλητικά είδη. Η Body Action έδωσα 33.000 ευρώ για να φέρω το εμπόρευμα. Εδώ λέει αφορά συναλλαγές κυρίως μεταξύ επαγγελματιών. Έτσι μας δείχνει, έτσι μας αντιμετωπίζει η ΕΛΕΡ. Okay. Αυτό που είπε η Μαρία είναι πολύ σημαντικό, γιατί το να μπορώ να συστήσω ένα προϊόν, εδώ πέρα η ΕΛΕΡ έχει κάνει το καλύτερο. Δηλαδή δεν κάνει πειράματα σε ζώα, έχει περάσει πάρα πολλές έρευνες και ελέγχους για να βγει το προϊόν, γιατί πολύ απλά το συστήνουμε. Και υπάρχει και η DSA, η οποία είναι μια πιστοποίηση για το marketing plan. Πραγματικά είναι κρυστάλλινο. Είναι ίσες ευκαιρίες για όλους. Αυτό το προϊόν είναι από τα πρώτα προϊόντα που ξεκίνησα, το Freedom. Είναι το λεγόμενο κολαγόνο. Τότε, αν θυμόσαστε καλά, το collagen. Εγώ τότε ξεκίνησα το 2012, ήταν μόδα. Λοιπόν, και πραγματικά λειτουργήσε σε ένα τραυματισμό που είχα και άρχισα να το συστήνω. Παράλληλα, σύστηνα και την επιχείρηση.
αυτό είναι το εργοστάσιο που φτιάχνει την αλόη μας, ένα τεράστιο χειρουργείο το λέω πάντα, και αν σας πούν, ξέρεις κάτι, υπάρχει και η αλόη που την παίρνουν 10 ευρώ. Και αυτό είναι εργοστάσιο. Αλλά πόσο μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτό το εργοστάσιο. Έτσι δηλαδή, πραγματικά είμαστε και εμείς καταναλωτές. Καλό είναι να δούμε λίγο τα πράγματα όσο έχουν. Αυτή λοιπόν η διαφορά είναι ότι μπορώ να αναπτύξω με τις ίσες ευκαιρίες που έχω και για μένα και για όλο τον κόσμο, να τα αναπτύξω και με άλλο κόσμο. Και όπως είπε και η Μαρία, σε 29 χώρες. Αυτή είναι η διαφορά, ότι αν μην νιώσετε ότι θα πάω να πουλάτε προϊόντα, γιατί αν ήταν πραγματικά να πουλάω προϊόντα, δεν θα το έκανα εγώ. Το να αναπτύξω ένα franchise όμως με αυτά τα χρήματα που σας έδειξα πριν, ναι, γιατί όχι. Υπάρχει το fast track, το εγγυημένο εισόδημα, το οποίο δεν υπάρχει άλλη εταιρεία δικτυακού marketing αυτή τη στιγμή να σε πληρώνει παραπάνω από αυτό που κάνεις. Είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για τους καινούριους συνεργάτες. Πραγματικά είναι εξαιρετικό. Δεν ξέρω αν βλέπετε τα ποσά, είναι 2,50, 1,000, 2,000 και 2,500 ευρώ το μήνα. Από δίκτυο χωρίς πωλήσεις. Όλα αυτά με λεπτομέρειες, με τους sponsors θα σας δείξουν. Μέσα από τον κωδικό αποκτάμε, έχουμε δικό μας site, δικό μας e-shop, έχουμε ηλεκτρονικό γραμματέα, την καινούργια εφαρμογή, το LRAP. Δηλαδή έχουμε και ηλεκτρονικά εργαλεία να μπορούμε να σταθούμε, ειδικά αυτό που είπε και η Μαρία στον κορονοϊό που κλείσαν όλα, εμείς είχαμε εργαλεία να αναπτυχθούμε. Πολύ σημαντικό και αυτό. Εδώ είναι το εργοστάσιο. Τιμή μου είναι που συνεργάζομαι με αυτή την εταιρεία πραγματικά και ότι είναι και γερμανική εταιρεία. Δεν σταματάω να το λέω και για το προϊόν και για την επιχείρηση. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που έχει κάνει. Το lifestyle, σαν team leader, πραγματικά έχουμε ζήσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μαρία, ήσουν εκεί στο event, εννοείται. Έχουμε περάσει πάρα πολλά event μαζί. Πραγματικά όμως, Γιάννη. Και εκτός ότι ήταν εντυπωσιακά και πολύ μεγάλα, ήταν και όλη αυτή η σκηνή, ο κόσμος και η χαρά των από κάτω, γιατί εμείς οι δύο δεν ανήκουμε και στο ίδιο δίκτυο, αλλά η χαρά μου για τη χαρά σου και η χαρά σου για τη χαρά μου ήταν ανίποτε. Δεν μπορούν να το καταλάβουν απ' έξω άλλοι. Κάθε φορά που πετυχαίνει ένας άνθρωπος, δίνει ότι ξέρεις κάτι γίνεται. Ναι. Γιατί είμαστε και διαφορετικοί τύποι. Δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο target group που αυτοί πετυχαίνουν. Α, ξέρω ότι αυτός πέτυχε γιατί έχει αυτές τις γνώσεις ή είναι αυτή η ηλικία. Καμία σχέση. Εδώ είμαστε στο Σφαγιανάκι, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και το σημαντικό στο Orga Leader είναι ότι υπογράφουμε τη σύμβαση του αρχηγού οργάνωσης. Δηλαδή το δίκτυό μας μπορούμε να το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και πάει λέγοντας. Όχι, όχι, περίμενε. Μην φύγεις το πάει λέγοντας. Ναι. Να το τονίσουμε αυτό ότι κληρονομείται το δίκτυο και ναι. Να ξέρετε ότι πραγματικά ήταν ένα από τα πράγματα που με έκανε να αγαπήσω το Orga Leader και το ήθελα, γιατί τότε το άκουγα. Σύμβαση Orga Leader, σύμβαση κληρονομιάς. Το ότι θα μπορούσαν τα παιδιά μου να κληρονομήσουν και να με κόψει τρένο οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Παράδειγμα, αλλά να μην χαθεί η εργασία που έχω κάνει με τόσο κόσμο τόσα χρόνια. Και τα εισοδήματα να μην χαθούν, να μπορούν να τα πάρουν τα παιδιά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν το λέμε συχνά. Και χαίρομαι που μας το θύμισες, Γιάννη. Σίγουρα είναι αυτό. Και κάτι άλλο έτσι που δεν το έχω βάλει σε διαφάνεια. Αξίζει να σημειωθεί, Μαρία, ότι μας πληρώνει κάθε 15 και 16 του μήνα, κάθε μήνα. Γιατί έχουμε φτάσει σε επίπεδα, ο άλλος έχει να αναπληρωθεί 3 μήνες, 4, με ένα χρόνο. Ακριβώς. Κάθε μήνα. Έτσι, δηλαδή, είναι σημαντικό. Κάθε μήνα χωρίς καμία καθυστέρηση. Έχω και ένα παπαγάλο εδώ, συγγνώμη. Χωρίς καμία καθυστέρηση. Ναι. Να ξέρετε ότι εγώ πληρώθηκα. Έχει τύχει να πληρωθώ 15 Αύγουστο. Γιατί αυτά μπαίνουν από Γερμανία, παιδιά. Δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Τα λεφτά μπαίνουν από Γερμανία. Και εκεί που λες ότι, αχ, τώρα μέχρι να φύγω 15 Αύγουστο και να πληρωθώ. Όχι, όχι. 15 Αύγουστο πληρώθηκα. Λέει λοιπόν ένα ρητό ότι αν θέλεις διαφορετικά αποτελέσματα στη ζωή σου, πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα από αυτά που έχεις μάθει. Και έτσι λοιπόν έδωσα έμφαση σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είδα ανθρώπους που έχουν πετύχει και απλά ήθελα και εγώ. Και το έκανα και αναπτυσσόμαστε
και δύσκολα έχουμε περάσει και δόξα τω Θεώ, πραγματικά. Εγώ είμαι στα 4 αυτοκίνητα που έχω αλλάξει. Εδώ είναι που πήραμε και το 4ο το αυτοκίνητο. Και εδώ έχω βάλει κάποιες στιγμές μέσα από το site που έχω φτιάξει. Είναι πάρα πολλές στιγμές. Δηλαδή, κάθε φωτογραφία έχει πίσω της μία ιστορία. Πραγματικά, πολλές φορές είναι αυτό που σου είπα, Μαρία, ότι σκεφτόμουν αν είχα πει όχι σε αυτή τη διαδικασία, πόσο εκτός θα είχα πέσει στα πλάνα μου, να το πω έτσι. Εδώ είναι συνεργάτες που τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη τους που έχουν πετύχει. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Θα σε ακούσουμε την επόμενη φορά. Είναι ένας άνθρωπος που έτσι δεν τον γνώριζα, να ξέρετε έτσι λίγο την ιστορία. Είχα πάει και έφαγα στο μαγαζί του και πολύ απλά του έκλεισα ένα ραντεβού να του δείξω μια διαδικασία, μια άλλη φιλοσοφία επιχείρησης. Και είπε ναι και ξεκινήσαμε μαζί.